Η μία μετά την άλλη, ιδιαίτερα σημαντικές και κέρυες τοποθετήσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου, μετά τις αναφορές του για τις ευθύνες που αναλογούν ίσως και στην Εκκλησία αναφορικά με την πολυπίκυλη, θα λέει κανείς, κρίση στην πρώτη ιερατική σύναξη. Ο κύριος Χρυσόστομος, κατά τη διάρκεια του μηνύματος προς τους πιστούς στον εορτασμό του Αγίου Αθανασίου Πολιούχου της Βαλήρας, ευχηθήκε στους πιστούς κουράγιο και ελπίδα, αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με πολλούς συμπολίτες μας να έχουν φτάσει στα όρια της πείνας, ξεπερνώντας ακόμη και τα όρια της φτώχειας. Εύχομαι σε όλους σας ο Άγιος Αθανάσιος, ο προστάτης και έφορος της κομοπόλεως αυτής, να προστατεύει όλους, τις οικογένειές σας, την εργασία σας, το βιό σας, τον κόπο σας, τα παιδιά σας, να είναι πρεσβευτής προς τον Κύριο, ώστε ο τόπος αυτός, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και καλλιεργούν τη γη τους, να μην βιώσουν τόσο δυναμικά όσο στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στις μεγάλες πόλεις της πατρίδος μας αρχίζει και γίνεται αισθητή η πείνα, η οικονομική ανέχεια και η δοκιμασία των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε όλοι ότι βρισκόμαστε σε καιρούς δύσκολους. Βρισκόμαστε σε εποχή κρίσεων. Κρίσεων οικονομικών, κρίσεων εθνικών, κρίσεων πνευματικών. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι ο καθένας μας να υποχωρεί όταν τα συμφέροντά του δεν είναι σύνομα και δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα των συνανθρώπων μας, θα πρέπει να υποχωρούμε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει να μάθουμε πλέον ότι η ζωή είναι συμβίωση και δεν είναι αυτονομημένη κατάσταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να επιβιώσουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες και ως οικογενειάρχες, πρέπει να μάθουμε πλέον να συμβιώνουμε με τους άλλους αδελφούς μας και όχι να κρίνουμε τα πράγματα των ανθρώπων κάτω από έναν ατομισμό, έναν ευδαιμονισμό και μία ατομοκρατία η οποία μας απομονώνει και η οποία το μόνο το οποίο πετυχαίνουμε είναι να ικανοποιούμε αποκλειστικά και μόνο τις δικές μας διαθέσεις.